έχει ερεθίσματα, έχει δει, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και έχει δει τι γίνεται και προσπαθεί αυτά τα ερεθίσματα που έχει πάρει από τις διάφορες περιοχές του κόσμου και τις διάφορες ιδέες να τις προσαρμόσει σε μια ελληνική πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί θα κριθεί ο Γιώργος Παπανδρέου και το μέλλον της Ελλάδος, κύριε Φελούρη. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Ναι. Εάν ο Γιώργος Παπανδρέου αποτύχει, κύριε Φελούρη, να ξέρετε ότι η Ελλάδα θα περάσει μια πάρα πολύ μεγάλη βαθιά κρίση. Απέτυχε ένας πολιτικός που λεγόταν Κωνσταντίνος Καραμαλής που είχε όλα τα έχει να επιτύχει. Είχε μαζί του την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από μια πλατιά δημοκρατική διαδικασία όπως είναι οι εθνικές εκλογές εκλεγμένος, με αυξημένη πλειοψηφία, και δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος δεν μπόρεσε λόγω κάποιων ειδικών συγκυριών, δεν μπορώ να σας πω, σήμερα δεν μπόρεσε να κυβερνήσει. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο νεότερος, δεν μπόρεσε να κυβερνήσει. Απειλήθηκε προχθές όταν έκανε το διάγγελμά του, 5,5 χρόνια, σαν να είπε, έκανε ένα απολογισμό και μας είπε τα 5,5 χρόνια πέσει γύρω σε αυτόν τον τόπο. Εάν λοιπόν θεί ο Γιώργος Παπανδρέου, με τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, και δεν δώσει λύση στην ελληνική κοινωνία, δεν δώσει όραμα στα παιδιά μας, δεν δώσει όραμα στους νέους, δεν δώσει όραμα στον εργαζόμενο, στον επιστήμονα που ψάχνει να βρει δουλειά, κύριε Φελούρη, με ένα και δύο και τρία πτυχία. Εάν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν δώσει λύση σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, του απλού Έλληνα πολίτη που βιώνει μια σκληρή καθημερινότητα, τότε το ΠΑΣΟΚ, να ξέρετε, ότι θα εξαφανιστεί και είναι η τελευταία του ευκαιρία. Ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα, εάν αυτή τη στιγμή αποτύχει, μάλλον θα πρέπει πια να εξαφανιστεί από το πολιτικό σκηνικό, να αλλάξει. Τελείως, ναι. Προσέξτε, να αλλάξει τις ιδέες του, να αλλάξει το καταστατικό του, να αλλάξει τη συμπεριφορά του και τη στάση του στην ελληνική κοινωνία. Ο Γιώργος Παπανδρέου επομίζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Σας έχει πείσει εσάς? Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο καιρό είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό. Άλλωστε τον έχει είδαμε κάνει, και στη χθεσινή του συγκέντρωση. Η χθεσινή του συγκέντρωση εμένα μου θύμισε 1981, κύριε Φελούρη. Όχι από πλευράς κόσμου, εννοώ από πλευράς αρχηγού. Όχι μόνο, όχι μόνο αρχηγού. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι προσαρμοσμένος. Δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ τον Γιώργο Παπανδρέου με τον πατέρα του ή με τον ψεμίτη, διότι είναι διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές εποχές. Και διαφορετικός κόσμος, ναι, πλέον. Και ο ίδιος είναι διαφορετικός. Είναι ένας ήπιος πολιτικός. Ναι. Ένα άλλο διαφορετικό, έχει ένα διαφορετικό image ο Γιώργος Παπανδρέου. Δηλαδή, να πούμε ότι να φοβάσαι το σιγανό ποταμάκι. Όχι, ο Παπανδρέου είναι ένας ήπιος άνθρωπος. Εκφύσεως. Αυτό όμως που έχει κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου έχει μεταλλάξει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ είδα χθες το βράδυ. Και μάλιστα το έλεγα και στους συνεργάτες μου που είμαστε μαζί στη συγκέντρωση στο Θησείο. Εγώ είδα πραγματικά ένα ζηλευτό ΠΑΣΟΚ. Και θα το λέω αυτό, και ας με κάποιοι από τους φίλους μου, τους συντρόφους μου, τους παλιούς, ας με συγχωρήσουν. Δεν είδα αυτό το λαϊκίστικο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Είδα ένα ΠΑΣΟΚ στο χρόνο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας. Διαχρονικά. Δηλαδή είδα πάρα πολύ νέο κόσμο. Είδα, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να ακούσουν τον Γιώργο Παπανδρέου επειδή το ήθελαν, όχι επειδή το επέβαλαν κάποιοι κομματικοί μηχανισμοί. Είδα δηλαδή μια, ξέρετε, εθελοντική αθρώα συμμετοχή του κόσμου σε κάτι καινούργιο που προσπαθεί να κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα μου έδωσε, ξέρετε, φτερά. Διότι επειδή είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1994 και έχω παρακολουθήσει όλες τις μεγάλες του καμπές και όλες τις μεγάλες του, ξέρω εγώ, νίκες. Και επί Κώστα Σιμίτη μετά και τις μεγάλες μας αντιθέσεις, ξέρω εγώ, στο 1996 μετά από το θάνατο, το ίμιση του Ανδρέα Παπανδρέου, και όλες αυτές τις συγκρούσεις που ζήσαμε στο ΠΑΣΟΚ και με τη σύγκρουση του Γιώργου Παπανδρέου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, μιλάμε για ένα διαφορετικό ΠΑΣΟΚ σήμερα και μιλάμε για ένα διαφορετικό κόσμο. Αυτό είναι ευχάριστο, ναι. Γιατί αυτό έχει αντίκτυπο στον κόσμο. Σας το λέω έτσι, έφυγα πολύ ενθουσιασμένος το βράδυ από τη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ και έφυγα ενθουσιασμένος από την ποιότητα του κόσμου. Και από το, όχι, από την ποιότητα της συμπεριφοράς του κόσμου. Ναι, ναι, βλέπουμε κατά την ποιότητα του κόσμου απέναντι λοιπόν στη στάση του στα γεγονότα, ναι, ναι. Στα πολιτικά γεγονότα. Ένα εντελώς διαφορετικό ΠΑΣΟΚ. Όχι ένα ΠΑΣΟΚ της οχλαγωγίας, ένα ΠΑΣΟΚ της οχλοκρατίας, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο, ξέρω εγώ, ας πούμε, με τις φωνές και τις φαφάρες θέλει να πάρει την εξουσία, όπως κατηγορείται ότι, ξέρω εγώ, να κάνουμε γιούρια. Όχι. Είναι ένα ΠΑΣΟΚ σοβαρό, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο συναισθάνεται τις μεγάλες ευθύνες που θα αναλάβει στις 4 του Οκτώβρη και αυτό με έκανε να αισθάνομαι περήφανος. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, θα ήθελα να μιλήσουμε πολύ, άλλωστε θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βέβαια μετά τη Δευτέρα θα έχουμε τα συστήματα του ΕΣΡΟΥ που θα πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά. Της εκλόγω απαγόρευσης. Της εκλόγω. Όπως κατά το πότο απαγόρευσης. Ακριβώς. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, δεν μπορούμε να ξανακάνουμε. Νόμοι είναι σεβαστοί. Είναι νόμοι, ναι. Ακριβώς. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όχι, πραγματικά αυτό το άρθρο που μας δημοσιεύσατε, το δικό σας, είναι πολύ προφητικό και πάρα πολύ έτσι εύστοχο. Με πήραν πολλοί φίλοι και μου λένε, μα τι ήταν αυτό που έγραψες. Ναι, ναι. Λέω, το έβλεπα. Έβλεπα, ας πούμε, ότι εκεί, ναι, προς τα εκεί πάει η κατάσταση. Ναι. Δεν υπήρχε άλλη διέξοδος. Και βέβαια, πίσω από αυτό, να πω ότι γίνεται, γιατί το έγραψε μικροκομματισμό και εθνικό συμφέρον, πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μετά από τις εκλογές του στις 4 Οκτωβρίου 2004, αυτό λέω στο άρθρο μου, θα είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γρηγοράκο, αγαπητέ Λεωνίδα, δεν τα λέμε τώρα. Δεν θα χαθούμε. Άλλωστε δεν είχαμε χαθεί και ποτέ. Όχι. Γιατί είσαστε από αυτούς που είσαστε δυσυπόστατος και στην Αθήνα και στη Λακωνία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αλλά αυτό το κάνω γιατί το θέλω. Έτσι. Και καλά κάνετε και είσαστε χρήσιμος. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να έρθετε, να μας εξηγήσετε αυτά τα πράγματα. Ήταν χρήσιμα και περισσότερο, αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω να ευχαριστήσω εσάς που μας παρακολουθήσατε. Από μένα, γεια σας και χαρά σας.